15 πράγματα που κάνει πάντα μία γυναίκα όταν έλκεται σεξουαλικά από έναν άντρα. Πάμε να τα δούμε. 1. Κοκκινίζει πολύ. Ένα από τα κορυφαία σημάδια που δείχνουν ότι αρέσει σε μία γυναίκα είναι ότι κοκκινίζει, αλλά δεν θέλει να φανεί. Το κοκκίνισμα είναι κάτι που κάνετε όταν ντρέπεστε ή ντρέπεστε με κάποιον. Μια γυναίκα που της αρέσεις μπορεί να μην θέλει να δείξει ότι είναι ενθουσιασμένη με την παρουσία σου. Ωστόσο, αν κοκκινίζει σε κάθε δήλωσή της, παρατήρηση ή τρόπο συμπεριφοράς μπορεί να υποδηλώνει ότι της αρέσεις. Είτε πρόκειται για ένα άθλιο αστείο είτε για μια ντροπιαστική ιστορία που αφηγηθήκατε, θα διασκεδάσει απόλυτα με όλα όσα λέτε. 2. Γελάει με τα αστεία σου. Ένα από τα κλασικά κρυφά σημάδια που δείχνουν ότι της αρέσεις είναι αν γελάει με τα αστεία σου, ακόμα και αν δεν είναι τόσο αστεία. Αν διαπιστώσετε ότι μια γυναίκα πάντα χαμογελάει ή γελάει με αυτό που λέτε, ακόμα και όταν δεν προσπαθείτε να είστε αστείοι, αυτό θα μπορούσε να είναι σημάδι ότι της αρέσετε. 3. Θυμάται πράγματα που έχεις πει στο παρελθόν. Το να δίνεις προσοχή σε μικρές λεπτομέρειες είναι ένα εξαιρετικό προσόν σε μια σχέση. Εάν μια γυναίκα θυμάται πράγματα που μοιραστήκατε μαζί της σε προηγούμενες σας συνομιλίες, θα μπορούσε να είναι σημάδι ότι ενδιαφέρεται για εσάς και προσέχει πολύ αυτά που λέτε. 4. Εκνευρίζεται με μικρά πράγματα. Αν τα μικροπράγματα ενοχλούν μια γυναίκα που υποψιάζεσαι ότι της αρέσεις, μπορεί όντως να έχεις δίκιο. Όταν μία γυναίκα δεν δείχνει ότι της αρέσεις πολύ, αλλά θυμώνει μαζί σου με οποιαδήποτε ελαφριά πρόκληση ή χωρίς κανένα λόγο, τότε της αρέσεις. Για παράδειγμα, θυμώνει που δεν της δίνεις αρκετή προσοχή. Άλλες φορές, μπορεί να νευριάσει που μιλήσει σε κάποιο άλλο άτομο. 5. Προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει. Όταν κάποιος σε συμπαθεί, θέλει συχνά να εντυπωσιάσει και να επιδείξει τις καλύτερες ιδιότητές του. Μια γυναίκα που της αρέσει πιστεύει ότι τα επιτεύγματά της ή τα σημαντικά ορόσημα μπορεί να σας κάνουν να τη συμπαθήσετε περισσότερο. Εάν μια γυναίκα προσπαθεί πάντα να σας εντυπωσιάσει, είτε μιλώντας για τα επιτεύγματά της, είτε επιδεικνύοντας τα ταλέντα της, θα μπορούσε να είναι σημάδι ότι ενδιαφέρεται για εσάς. 6. Αστειεύεται γύρω σου. Εκτός από το γέλιο με τα αστεία σας, μια γυναίκα που έλκεται από εσάς θα θέλει να σας κάνει να χαμογελάσετε ή να γελάσετε. Μπορεί να κάνει αστεία, να πει μια αστεία ιστορία, να σας αποκαλεί αστεία ονόματα ή να σας πειράξει. Αυτά είναι σημάδια ότι αρέσει σε μια γυναίκα, αλλά δεν γνωρίζει τον καλύτερο τρόπο να σου το πει. 7. Αγγίζει τα μαλλιά ή το πρόσωπό της όταν βρίσκεται κοντά σου. Μόλις βρεθείτε με ένα κορίτσι που της αρέσετε αλλά το κρύβει, μπορεί να παρατηρήσετε αν αγγίζει συνεχώς τα μαλλιά και το πρόσωπό της. Το άγγιγμα του προσώπου ή άλλων σημείων του σώματος δείχνει ότι ένα κορίτσι προσπαθεί να φανεί πιο ελκυστικό σε ένα άλλο άτομο. Ακόμα και αν δεν έχετε δώσει προσοχή, μπορεί να αναγκαστείτε να κοιτάξετε τα μέρη που αγγίζει. 8. Κάνει οπτική επαφή. Η οπτική επαφή είναι ένας ισχυρός δείκτης ενδιαφέροντος. Παρόλο που μια γυναίκα αποφεύγει την οπτική επαφή μαζί σας, πολλές φορές η διατήρηση της είναι ένα από τα πιθανά σημάδια ότι της αρέσετε αλλά προσπαθεί να το κρύψει. Αν σε κοιτάζει συνέχεια και διατηρεί οπτική επαφή, μπορεί να είναι σημάδι ότι της αρέσεις. 9. Φαίνεται να ενδιαφέρεται για τα πράγματα που σου αρέσουν. Ένα από τα σημάδια που σας θέλει κρυφά μπορεί να φανεί στα χόμπι ή στα ενδιαφέροντά της. Αν αρέσετε σε κάποιον, αναζητά κάθε μέσο για να είναι κοντά σας ή να δείχνει ενδιαφέρον για πράγματα που ενδιαφέρουν εσάς. Σε αυτή την περίπτωση, αν μια γυναίκα ελκύεται από εσάς, θα την ενδιαφέρει πραγματικά αυτό που απολαμβάνετε. Αυτό είναι ένα από τα σημάδια ότι της αρέσεις και προσπαθεί να συνδεθεί μαζί σου. 10. Βρίσκει δικαιολογίες για να σε αγγίξει. Ένα από τα διακριτικά σημάδια που δείχνουν ότι αρέσει σε μία γυναίκα αλλά προσπαθεί να μην το δείξει, είναι ότι βρίσκει δικαιολογίες για να έρθει σε σωματική επαφή μαζί σου.
Αν βρίσκει δικαιολογίες για να σε αγγίξει, όπως να αγγίξει το χέρι σου όταν σου μιλάει, θα μπορούσε να είναι σημάδι ότι ενδιαφέρεται για εσένα. Για παράδειγμα, παίρνει μια δικαιολογία για να αφαιρέσει μια τρίχα από τα βλέφαρά σας ή κάτι που έχετε στα μαλλιά σας. 11. Ξεκινά συζητήσεις μαζί σου. Μέρος από τα σημάδια ότι μια γυναίκα έλκεται από εσάς, αποκαλύπτονται κρυφά στις συζητήσεις. Αν και μια γυναίκα που ενδιαφέρεται για εσάς μπορεί να είναι ντροπαλή και νευρική, μπορεί πάντα να της είναι εύκολο να ξεκινήσει μια συζήτηση αν δεν λέτε τίποτα. 12. Κάνει πολλές προσωπικές ερωτήσεις. Ένα από τα μεγαλύτερα σημάδια ότι αρέσει σε μια γυναίκα αλλά προσπαθεί να μην το δείξει, είναι οι ερωτήσεις που κάνει. Είναι ένας τρόπος να σας γνωρίσει καλύτερα εάν κάνει πολλές προσωπικές ερωτήσεις όπως η ηλικία σας, το οικογενειακό σας υπόβαθρο, η θρησκεία σας, η ανατροφή σας και πολλές προηγούμενες εμπειρίες σας. 13. Ζηλεύει. Ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια ότι αρέσει σε μια γυναίκα αλλά προσπαθεί να μην το δείξει, είναι η ζήλια. Αν της αρέσεις, μπορεί να ζηλέψει όταν μιλάς σε άλλες γυναίκες, μιλάς για άλλες γυναίκες ή περνάς χρόνο με άλλους. Μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι σας βλέπει ως κάτι περισσότερο από έναν απλό φίλο και σας θέλει ολόκληρο για τον εαυτό της. 14. Σου χαμογελάει. Ένα γνήσιο χαμόγελο είναι σημάδι ευτυχίας και απόλαυσης. Έτσι, αν σας χαμογελάει πάντα ή αρχίζει να χαμογελάει όταν σας βλέπει, μπορεί να είναι σημάδι ότι της αρέσετε και απολαμβάνει την παρέα σας. Όταν κάποιος ενδιαφέρεται για εσάς, μπορεί να προσπαθήσει να κρύψει τα συναισθήματά του, αλλά ένα χαμόγελο μπορεί να είναι φυσικά για να δείξει πόσο χαρούμενος είναι μόλις σας δει. 15. Θέλει να είναι μόνη μαζί σου. Αν μια γυναίκα θέλει να προσέχεις μόνο αυτήν, είναι σημάδι ότι της αρέσεις. Αυτό το σημάδι δείχνει επίσης ότι είναι κοντά στο να ζηλέψει, καθώς θα γκρινιάξει αν προσπαθήσεις να δώσεις προσοχή σε άλλους. Μπορεί να χάσει τη φίλη της για εσάς ή να σε πείσει να φύγεις νωρίς από τους φίλους σου, μόνο και μόνο για να είστε οι δύο σας μαζί. Υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα σημάδια όπως η γλώσσα του σώματός της όταν πηγαίνεις προς αυτήν, ο τόνος της φωνής της όταν σου μιλάει και ο τρόπος συμπεριφοράς της προς εσένα, που θα αναλυθούν σε επόμενα βίντεο. Αν βρήκατε αυτό το βίντεο βοηθητικό πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή και πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ!